Η ένταξη αντιπλημμυρικών έργων με το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης εντός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως τονίστηκε ιδιαίτερα, υπάρχουν περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που χρειάζονται άμεσα την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Αφορούν έργα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ευκαρπίας και 3 έργα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο και στη Νέα Προποντίδα. Είναι έργα τα οποία έχουν οριμότητα μελετητική, ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ είναι ο προϋπολογισμός και νομίζω ότι σε 6 μήνες με ένα χρόνο θα ξεκινήσουν και τα έργα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, στη Χαλκιδική τα 84 αιτήματα ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό πάνω από 70% για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. 84 αιτήματα περίπου είχαμε, από αυτά έχουμε ικανοποιήσει πάνω από το 70%. Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ανάλογα με το πώς έρχονται τα αιτήματα των Δήμων για ρέματα της περιοχής τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε μια καλή κατάσταση και βεβαίως, αν σε όλα αυτά βάλουμε τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα στο νομό, τη Σικιά, του Πορτοκουφό, τη περιοχή τη Προποντίδα, σήμερα θα περάσουν τα θέματα αυτά, του Πολυγύρου. Αντιλαμβάνεστε πως το Δήμο Αριστοτέλη, που ήδη έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλα αυτά τα θέματα, κατά την άποψή μου, θα βοηθήσουν ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το ίδιο δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Όταν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα. Χρειάζονται πολλαπλάσια χρήματα προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Αλλά με μια ιεράρχηση που έχει γίνει και από την περιφέρεια και από τους Δήμους, όπου βρίσκουμε χρηματοδοτικό εργαλείο, θα προσπαθούμε να εντάξουμε. Την ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων και θωράκισης περιοχών σε πολλούς νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν υποδείξει τα ίδια τα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σοβαρότατα προβλήματα τους προηγούμενους μήνες.